Μάρα, αυτή ήταν η πρόθεσή τους, αλλά τελικά η την πορεία την έχουμε τα θέση για την Παρασκευή. Προς το παρόν βρίσκονται οι περίπου 50 εργαζόμενοι του υποκαταστήματος σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλου στην Οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, έξω από το υποκατάστημα. Να σου πω, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, με ένα πανό διαμαρτυρίας έχουν κλείσει και την είσοδο, δεν δουλεύει το κατάστημα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Να σου πω, Μάρα, ότι η εταιρεία απασχολεί 12.000 άτομα και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα επιπλέον 1.500 άτομα που είναι προμηθευτές, ιδιωτικές εταιρείες που, αν δεν ληφθεί κάποια απόφαση και δεν λυθεί το πρόβλημα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόμο. Έτσι λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν έναν κύκλο κινητοποιήσεων δυναμικών. Πρώτα με κλείσιμο του σούπερ μάρκετ, πριν λίγη ώρα αποφάσισαν να μην κάνουν πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, αλλά θα αποφασίσουν αύριο με άλλους απολυμμένους από σούπερ μάρκετ και δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου όλοι μαζί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Αξίζει να σημειωθεί